Το κοινωνικό της πρόσωπο έδωσε για μία ακόμη φορά η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου και σύσσωμοι οι άνθρωποι του ερασιτεχνικού αθλητισμού στην περιοχή μας, ανταποκρινόμενοι με μεγάλη συμμετοχή στην τρίμερη εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιεί η ΕΨΥΠ στις εγκαταστάσεις του Hall of Brands από την Τετάρτη μέχρι και αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Μία δράση που έχει καταστεί πλέον θεσμός τα τελευταία χρόνια, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΨΥΠ Κώστας Βρακάς, εκφράζοντας το δικό του ευχαριστώ σε όλους όσοι συνεργάζονται με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εθελοντικής αιμοδοσίας. Θέλω να ευχαριστήσω ως πρόεδρος της ΕΨΥΠ Ηπείρου, όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία την οποία διοργανώνουμε για μια ακόμη φορά, όπως είπατε, πάντα σε συνεργασία με τον κύριο Σόντι και τις εταιρείες που εκπροσωπεί, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας σε όποιες δράσεις και αν αναλαμβάνουμε και πολύ περισσότερο σε δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στις δύσκολες εποχές που ζούμε και στη χρονική στιγμή που υπάρχει όντως πρόβλημα στα νοσοκομεία στο θέμα του αίματος, να μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε τη σειρά μας με τη δυναμική που έχουμε αναπτύξει τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 3-4 χρόνια, και να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. Πάντα είναι δίπλα οι άνθρωποι του ερασιτεχνικού, στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες και ευελπιστώ και αύριο που τελειώνει η αιμοδοσία να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να έχουμε δώσει κι εμείς ένα λιθαράκι στο πρόβλημα που υπάρχει, να έχουμε βάλει ένα λιθαράκι και επίσης να παροτρύνουμε όσους περισσότερους μπορούμε, ώστε ο ένας να βοηθάει τον άλλον στις δύσκολες αυτές εποχές και το να δίνει κάποιο αίμα είναι μόνο λίγος χρόνος από τη ζωή του, αλλά πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς συνανθρώπους μας. Ρωγός σε κάθε προσπάθεια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων για την στήριξη της κοινωνίας μέσα από διάφορες δράσεις είναι και οι επιχειρήσεις του Νίκου Σιόντι, όπως τόνισε εκ μέρους του Hall of Brands ο Χρήστος Τριανταφύλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για μία ακόμη φορά στη συνεργασία με την ΕΨΥΠ και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διοργανώνουμε με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις του Hall of Brands στο 6ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Η αιμοδοσία ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται σήμερα, ολοκληρώνεται αύριο στις 8. Ήδη η προσέλευση, η συμμετοχή είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Οι ανάγκες βέβαια για αίμα είναι πάντοτε μεγάλες, δεν χωράει καμία αμφιβολία σε αυτό. Σήμερα, εν μέσω της πανδημίας, οι ανάγκες αυτές ίσως είναι οι μεγαλύτερες από ποτέ, λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Για τον λόγο αυτό, ζητούμε, καλούμε όλους μας τους συμπολίτες να έρθουν στο Hall of Brands για να αφιερώσουν λίγο από τον χρόνο τους στο σκοπό αυτό, στην προσφορά αυτή προς τον συνάνθρωπο. Τέλος, το δικό της ευχαριστώ εκ μέρους του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων αλλά και των ασθενών που χρήζουν μεταγγίσεων, μετέφερε η βιοπαθολόγος του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού, Ανδρομάχη Λόλη. Ενώ αναφερόμενοι στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για αίμα στην περιοχή μας, απίφθινε την δική της έκκληση προς τους πολίτες να αιμοδοτούν όσο πιο συχνά μπορούν. Μάλιστα σημείωσε πως οι εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνει η ΕΨΥΠ τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγονται σε αυτές όπου λαμβάνονται οι περισσότερες μονάδες αίματος, προσφέροντας έτσι μια σημαντική ανακούφιση στο τμήμα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εγώ από την πλευρά της αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας για πολλωστή φορά, όλους τους αιμοδότες που ήρθαν και συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σιόντι για την εξαιρετική του φιλοξενία. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι για ακόμα μία φορά δείχνουν το κοινωνικό τους πρόσωπο. Οι ανάγκες στην αιμοδοσία και γενικότερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Καλύπτουμε σε καθημερινή βάση αιματολογικούς ασθενείς, ογκολογικούς ασθενείς και ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανοίγουμε και λόγω του κορονοϊού. Οι αιμοδότες μας αντιμετωπίζουν και κάποιο φόβο να έρθουν στο νοσοκομείο. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ καλό αν και άλλα σωματεία, άλλες ομοσπονδίες να μπορέσουν να εξελίξουν τέτοιου είδους δράσεις που βοηθάνε πάρα πολύ. Και μια τελευταία έκκληση στους συμπολίτες γιανιώτες. Θα ήταν πολύ καλό αν και εκείνοι από την πλευρά τους ευαισθητοποιηθούν. Κάνουμε πολλές δράσεις, είτε και μέσα στο χώρο του νοσοκομείου, στην αιμοδοσία πλέον. Είναι όλα πάρα πολύ ασφαλή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβούνται οι αιμοδότες να προσέλχονται. Αλλά και σε εξωτερικούς χώρους που διοργανώνουμε εθελοντικές αιμοδοσίες,
να προσέλθουν, να βοηθήσουν σε αυτή την μεγάλη ανάγκη που έχουμε για αίμα καθημερινά. Κάθε χρόνο, από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε με την Ένωση των Ποδοσφαιρικών Αυτών Σωματείων, οι μεγαλύτερες εθελοντικές αιμοδοσίες που έχουμε είναι πραγματικά από αυτούς τους συλλόγους. Για μας είναι φοβερά μεγάλη προσφορά τους. Ξέρουμε γιατί για το επόμενο διάστημα θα έχουμε αρκετές διαθέσιμες μονάδες για τους ασθενείς και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Η φετινή δράση της ΕΨΠΗΠ για την εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται σε μια χρονική περίοδο όπου τα πάντα έχουν παγώσει γύρω από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, με τον πρόεδρο της ΕΨΠΗΠ, Κώστα Βρακά, να εκφράζει φόβους ότι μπορεί να υπάρξουν συνέπειες και μάλιστα μη αναστρέψιμες. Αυτό είναι το πλέον στενάχωρο για πάρα πολλούς μήνες. Ο αθλητισμός έχει πάψει να υπάρχει και το χειρότερο είναι ότι έχει πάψει να υπάρχει στη συνείδηση αυτών που κυβερνούν, διοικούν, είναι σε πόστα τα οποία παίρνουν αποφάσεις και δεν αναφέρονται καν σε αυτό και είναι κάτι που προβληματίζει πάρα πολύ, ειδικά εμάς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό διοικητικά, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις στη νεολαία μας, στα παιδιά μας, τα οποία έχουν μάθει να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και νομίζω ότι το ψυχικό κόστος θα είναι τεράστιο μόλις βγούμε από αυτή την ιστορία και δεν ξέρω αν θα είναι και ανατρέψιμο.